Σε ευρεία συνεδρίασή της και με τη συμμετοχή των γραμματιών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθη, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος ασχολήθηκε με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και καθόρισε τα πρώτα βήματα εν ώψη του προεκλογικού αγώνα. Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η στήριξη της κυβέρνησης της αριστεράς, ιδιαίτερα τώρα στις δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις για τη χώρα και το λαό. Εκφράστηκαν οι προβληματισμοί και οι διαφορετικές απόψεις όλων των μελών και αποφασίστηκε η καθολική συμμετοχή στον δύσκολο αγώνα που έχουν μπροστά, βάζοντας προτεραιότητα τη χώρα και όχι το κόμμα. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι πλέον η Ελλάδα να μπορέσει να μπει σε έναν δρόμο έτσι ώστε να ορθοποδήσει η χώρα και η οικονομία της. Νομίζω πλέον το όφιλε αυτό η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και ανέλαβε τη μεγάλη αυτή ευθύνη να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Και νομίζω ότι αυτή η υπεύθυνη επιλογή που έκανε, γιατί είναι πραγματικά επιλογή ευθύνης, θα ευωδώσει. Εκλογές θα έχουμε όσο γίνεται το συντομότερο, νομίζω ότι θα είναι 20 Σεπτεμβρίου οι εκλογές, αφού σήμερα ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση. Και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Νομίζω ότι ήδη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Ήδη έχουμε καταρτήσει το πλάνο των εξορμήσεων και των συναντήσεων που θα έχουμε στον ομό μας. Σήμερα φεύγουμε στην Αθήνα για την Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις για τις λίστες των ψηφοδελτίων. Αν και στην πόλη μας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό. Και ελπίζουμε ότι από Δευτέρα θα μπορέσουμε να βγούμε στον κόσμο με το νέο πρόγραμμα που ήδη έχει ετοιμάσει το κόμμα για το παράλληλο ουσιαστικά πρόγραμμα το οποίο αυτό θα στηρίξει αυτό το δύσκολο μνημόνιο που έχουμε υπογράψει. Έγινε ουσιαστικά και η νομαρχιακή τις προηγούμενες ημέρες. Τι υπόθηκε, θέλω λίγο να μου πείτε, όσον αφορά αρχικά για την λίστα που θα υπάρχει στο ψηφοδέλτιο, αλλά και αν υπήρχαν απόλυτες. Η διευρυμένη νομαρχιακή που έγινε πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε την εκλογική επιτροπή, ποιοι θα συμμετέχουν εκεί. Είναι πολύ ανοιχτό αυτό, δεν έχει κλείσει. Περιμένουμε όσους κόσμος και πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είναι ευπρόσδεκτος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις λίστες. Στην πόλη μας τουλάχιστον είναι δεδομένο το πώς θα γίνει. Αν και θα αποφασίσει η κεντρική επιτροπή, προφανώς σε συνεννόηση με τις νομαρχιακές επιτροπές. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα για την Ξάνθη είναι, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι, είναι εύκολο. Προφανώς είχαμε τους προβληματισμούς μας, είχαμε τις διαφωνίες μας. Δεν νομίζω ότι συμφωνεί κανείς με ένα τόσο δύσκολο μνημόνιο, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή προέχει και είναι η χώρα και όχι το κόμμα. Προφανώς υπήρξαν και κάποιες μικρές διαρροές κάποιων ανθρώπων που συμβαίνει αυτό, ο καθένας επιλέγει το δρόμο του και από εδώ και πέρα πλέον μέσα θα συνεχίσουμε το δικό μας. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανασύστασης όλων των οργανώσεων στη βάση της νέας κατάστασης που δημιουργήθηκε στο κόμμα, αν και δεν υπήρξε κάποια αποχώρηση από τα όργανα του κόμματος τοπικά. Εν ώψη του προεκλογικού αγώνα, συστήθηκε η Εκλογική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και τη συμμετοχή επιπλέον μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης και από όλες τις οργανώσεις και όποια είναι ανοιχτή για συμπλήρωση τόσο από μέλη, αλλά και από φίλους του κόμματος.